και ξαφνικά σκοτάδι στους οικίσκους των σεισμοπλήκτων στο Ίνι. Ο ΔΔΕ κατέβασε χθες το διακόπτη με αφορμή το χρέος για τη ρευματοδότηση των οικίσκων, πυροδοτώντας αλυσιδωτές αντιδράσεις. Δεν θα μπούμε στη διαδικασία αν έγινε εσκεμμένα, αν έγινε ανέτεια, αν έγινε ίσως προειδοποιητικά. Όμως έγινε. Άνθρωποι που χάσαν τα σπίτια τους μείνανε και αυτό το βράδυ ή εκεί πέρα μέσα στο σκοτάδι, όπως και τόσα χρόνια μένω στο σκοτάδι των υποσχέσεων. Από το Σύλλογο Ελπίδα που κατήγγειλε την ενέργεια αυτή και το Δήμο Μινώα που έσπευσε με άμεση παρέμβαση προς το ΔΔΕ και τα συναρμόδια Υπουργεία να ζητήσει άμεση αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης αλλά και αποπληρωμή του χρέους προς την επιχείρηση, το οποίο αγγίζει πλέον τις 650.000 ευρώ. Ο Δήμος αδυνατεί, αν είχε χρήματα θα το κατέβαλε. Δεν είναι δυνατόν να κινδυνεύουμε με διακοπές ρεύματος ενώ ψημώνα. Αλλά δεν έχει τη δυνατότητα, γιατί λόγω μείωσης του πληθυσμού από την απογραφή, κονική μείωση του πληθυσμού από την απογραφή του 2021, έχουμε 1-2 εκατομμύρια έσοδα. Και βεβαίως έχουμε και την απώλεια 700.000 λόγω μη ίσπραξης δημοτικών φόρων και τελών από τα κίτρινα και κόκκινα σπίτια. Στους οικίσκους του Ινίου έσπευσαν οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι Γρηγόρης Καλογερίδης και Γιώργος Παπαδόπουλος, προτείνοντας τους ηλικιωμένους που εξακολουθούν να ζουν σε κοντέινερ να μεταφερθούν προσωρινά στο Αρκαλοχώρι. Ωστόσο, αρνήθηκαν και φιλοξενήθηκαν τη νύχτα σε συγγενικά σπίτια στο χωριό. Σφοδρά πυρά εξαπέλυσε το πρωί από το βήμα της Βουλής η Έλενα Βατσινά που έκανε λόγο για απαξίωση των σεισμοπλήκτων. Η απαξίωση με την οποία η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τα σοβαρά καθημερινά προβλήματα του τόπου και των ανθρώπων. Αυτό το λέω και με βάρος της είδησης της τελευταίας στιγμής και την πληροφορία που έφτασε για διακοπή ρεύματος σε οικίσκους στους σεισμοπαθείς της Κρήτης στο χωριό Ίνι. Το αίτημα άμεσης επανασύνδεσης έφτασε στη ΔΕΗ και το ΔΔΕ λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα της Τρίτης, με συνέπεια να μην προλάβει να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση, η οποία αναμενόταν μέχρι τις 5 σήμερα το απόγευμα. Και θα ρωτήσουμε όχι ποιος φταίει, όχι γιατί δεν πληρώθηκε το ρεύμα και οι υποχρεώσεις, αλλά γιατί μέχρι τώρα δεν έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για αυτούς τους ανθρώπους που είναι σεισμόπληκτοι και όχι μόνο για τους ανθρώπους που μένουν σε οικίσκους, αλλά και για όλο για το σύνολο της περιοχής. Όπως τονίζει ο Δήμαρχος Μινώα Βασίλης Κεκέρογλου, η κυβέρνηση μέσω των συναρμόδιων υπουργείων οφείλει να καταβάλει άμεσα αφενός τις 100.000 ευρώ που έχουν συμφωνηθεί ως πρώτη δόση έναντι της οφειλής των 650.000 ευρώ, ενώ στο εξής οι σεισμόπληκτοι θα έχουν μετρητές και θα πληρώνουν για το ρεύμα το οποίο καταναλώνουν. Έχουν εξασφαλιστεί μόνο 100.000 για σκοπό αυτό. Και επιμένουμε στην ευθύνη του κράτους, από τη στιγμή που δεν τοποθετήθηκαν μετρητές, να κατεβάλει όλο το ποσό μέχρι σήμερα που οφείλεται.